μια ακόμη εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, της Μάντρας και της Νέας Περάμου. Τώρα, τι μέτρα έχετε λάβει ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, αλλά και ώστε να βρεθούν αυτοί οι αγνοούμενοι? Κυρία Αναγνωστοπούλα, από την πρώτη στιγμή, από χθες το πρωί, ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε και συντονισμένα και γρήγορα. Η πυροσβεστική υπηρεσία αντέδρασε με το σωστό τρόπο, έγινε σωστή αναγνώριση των προβλημάτων της περιοχής και το πρώτο που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση ήταν να σωθούν οι άνθρωποι, να μειωθούν όσο το δυνατόν οι απώλειες, να ανοίξουν οι δρόμοι σε δεύτερο επίπεδο, οι δρόμοι κύρια προς το νοσοκομείο, το Θριάσιο, προς τους στα κεντρικά σημεία των πόλεων, και στη συνέχεια άρχισε η προσπάθεια απεγκλωβισμού ατόμων, άρχισε η προσπάθεια αναζήτησης ατόμων και τελευταίο βέβαια το θέμα των υλικών στοιχείων των περιουσιών. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, θα επανέλθουμε στις πρώτες δραματικές ώρες που ακολούθησαν τις πρώτες ώρες της καταστροφής. Θα ήθελα να μας πείτε για απόψε το βράδυ, σε αυτή τη φάση, σε περίπτωση που είδαμε τα νερά κατεβαίνουν στους δρόμους, πλημμυρίζουν και πάλι τα σπίτια, τα υπόγεια. Τι κάνετε? Δυστυχώς η κακοκαιρία, όπως βλέπετε, συνεχίζεται και μέχρι το Σάββατο, οπότε θα αρχίσει η αποκλιμάκωση, θα συνεχιστεί. Εμείς έχουμε διασπείρει στην περιοχή 150 πυροσβέστες με 56 συνεργεία, οι οποίοι ενεργούν σε συνεχή βάση. Δείξατε εσείς πριν από λίγο τους πυροσβέστες οι οποίοι αναζητούν αγνοούμενο. Η προσπάθειά μας είναι και οι οδηγίες να μην κυκλοφορούν οι κάτοικοι άσκοπα στην περιοχή, να μην γίνονται κινήσεις οχημάτων σε ορεινές περιοχές, απομονωμένες περιοχές, να καλούν την πυροσβεστική όποτε χρειάζεται βοήθεια. Γι' αυτό θα δουλέψει σε 24-ωρη βάση το συντονιστικό κέντρο που έχουμε δημιουργήσει στην αντιπεριφέρεια της, στην Ελευσίνα, και από όπου μπορεί να σταλεί βοήθεια σε όποια περίπτωση χρειάζεται. Θα πρέπει και οι κάτοικοι να είναι προσεκτικοί, αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία είναι έτοιμη σε όποια περίπτωση χρειαστεί. Μάλιστα. Καταβάλλονται λοιπόν προσπάθειες από όλους, από τους πυροσβέστες, από το ΕΚΑΒ, από την αστυνομία βεβαίως. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, θρηνήσαμε 16 θύματα. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι. 23 άνθρωποι είναι τραυματισμένοι, εκ των οποίων μία γυναίκα είναι βαριά στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται. Και θα ήθελα να μου πείτε ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε ότι είναι ασύμμετρη η ανθρώπινη τραγωδία, ακόμα και για αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Κύριε Αναγνωστοπούλου, δύο χαρακτηριστικά για αυτή την καταστροφή, για αυτή την τραγωδία. Πρώτο, η κλιματική αλλαγή και το μεγάλο ύψος βροχής που έπεσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν αρκούν μόνο αυτά για να φέρουν μια τέτοια καταστροφή. Είναι οι αμέλειες και οι ζημιές που έχουν γίνει στο φυσικό περιβάλλον, θα έλεγα μεταπολεμικά. Για πάρα πολλά χρόνια το τελευταίο που πρόσεχαν κάποιοι ήταν το περιβάλλον, ήταν η αλλίωση του περιβάλλοντος, η οποία δημιουργήθηκε με το κλείσιμο των ρεμάτων, με την οικοπεδοποίηση, την άναρχη οικοπεδοποίηση, και γι' αυτό εισπράττουμε τις επιπτώσεις αυτής της εγκατάλειψης του περιβάλλοντος. Ισχύει βέβαια και ότι οι κλιματικές αλλαγές έχουν διαφοροποιηθεί και ήταν πολύ έντονη κακοκαιρία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί, ωστόσο αυτό είναι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε μόνιμα στην Αττική, μάλιστα ιδίως σε περιοχές, σε ρέματα που έχουν μπαζωθεί, και βλέπουμε ότι ξαναζούμε ξανά το σκηνικό, το ίδιο σκηνικό κάθε φορά. Δυστυχώς έχουν μπαζωθεί, έχουν κλείσει τα περισσότερα ρέματα στην Αττική, και το νερό, η φωτιά ίσως μπορεί να αντιμετωπιστεί, το νερό δεν μπορεί να σταματήσει αν δεν βρει διέξοδο, και εδώ θα πρέπει πράγματι να δημιουργηθεί ένα μεγάλο σχέδιο, ένα master plan, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους πιθανούς κινδύνους. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, δεν είναι η άμεση προτεραιότητα για αυτές τις μέρες. Η άμεση προτεραιότητα είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Ωστόσο, ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας
μέσα σε αυτή την τραγωδία. Κάποιος φορέας που να ευθύνεται γι' αυτό. Σας είπα και πριν ότι διαχρονικά η εγκατάλειψη, η ανοχή στην καταστροφή του περιβάλλοντος έχουν σχεδόν συμμετοχή στο 1/3 της καταστροφής. Οι υπόλοιποι άλλοι παράγοντες έχουν σχέση με την μεγάλη ένταση των κλιματικών φαινομένων, που και πάλι βέβαια ο άνθρωπος παίζει το ρόλο του, γιατί οι κύρια, οι βιομηχανικές χώρες, οι οποίες μολύνουν περισσότερο το περιβάλλον, αλλά δυστυχώς εντός εισαγωγικών βοηθούν όλες οι χώρες στο να μην προσέχουμε το περιβάλλον, έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε τις προτεραιότητες. Θα επιμείνω μόνο σε αυτό να μου πείτε. Αν είναι οι κυβερνήσεις ή αν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς εδώ βρίσκεστε και ως εκπροσωπείτε κατά κάποιο τρόπο την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση καταστροφής, όπως αν θέλετε και για την αντιμετώπιση και άλλων καταστροφών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, σεισμοί στη Μυτιλίνη, στην ΚΟ, οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, αντιμετώπισε αυτές τις φυσικές καταστροφές και με ταχύτητα και με σύστημα και με καλή οργάνωση. Δεν αρκούν όμως αυτά να γίνονται σαν κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται και διαχρονική αντιμετώπιση, η οποία δυστυχώς δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Και εκεί έχουν ευθύνη και κυβερνήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όπως σας είπα πριν δεν δώσαν προτεραιότητα στην διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Και τώρα εκδικείται. Είναι σαφές αυτό που λέτε, απλά είναι και εύλογα τα ερωτήματα όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που θρηνήσαμε τόσα θύματα σε μια φυσική καταστροφή. Να δούμε τώρα λοιπόν τι θα κάνει η κυβέρνηση για τους ανθρώπους που έμειναν στο δρόμο, που έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, αν έχει αρχίσει μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Έχει αρχίσει η καταγραφή και από αύριο το πρωί ενισχύεται και έχει αρχίσει η καταγραφή από μηχανικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αύριο ενισχύεται αυτή η προσπάθεια και με πολύ μεγάλο αριθμό μηχανικών, γιατί έχει μεγάλη σημασία να καταγραφούν οι ζημιές. Η βούληση της κυβέρνησης είναι να αποκαταστήσει τις ζημιές. Σήμερα στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στην περιφέρεια και στην οποία συμμετείχαν και οι εκτελεστικοί, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, αλλά και εκπρόσωποι των, ένας δήμαρχος και εκπρόσωπος του άλλου δήμου, δόθηκαν κατευθύνσεις από τον Πρωθυπουργό κύρια για να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες, γιατί δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αν δεν καταγραφούν τα προβλήματα. Επομένως, πέρα από το ζήτημα της διάσωσης των ανθρώπων, είναι τα ζητήματα των περιουσιών, των κατοικιών, των αυτοκινήτων. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων. Δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά ας το αναφέρω στις υλικές ζημιές, γιατί τα αυτοκίνητα αυτά ανήκουν σε εργαζόμενους ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονταν στις πάρα πολλές βιομηχανίες και τους αποθηκευτικούς χώρους κατά μήκος της κύριας οδού που πάει από τη Μάνδρα στα Βίλια. Και πολλοί κόσμος έχασε τα αυτοκίνητα του. Αυτά όλα έχουν αξία, βεβαίως οι ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακριβώς, αλλά στις περιουσίες και στα υλικά θέματα. Κύριε Υπουργέ, ήσασταν και στην έκτακτη σύσκεψη χθες, όπως αναφέρατε, υπό τον Πρωθυπουργό, και σήμερα τον συνοδεύσατε. Είναι σαφές στο κλιμάκι ως έλους εσάς που ήσασταν στη σύσκεψη τι ακριβώς έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή και θρηνήσαμε αυτά τα θύματα, ώστε να υπάρξει ένα σχεδιασμός για την επόμενη μέρα και να μην θρηνήσουμε άλλα σε μια επόμενη πλημμύρα? Από ό,τι φαίνεται, η καταστροφή προήλθε από τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε στην περιοχή του Όρους Πατέρα και στη λοφώδη περιοχή που είναι μεταξύ Βιλίων και Μάνδρας. Έτσι, ο δρόμος που συνδέει τη Μάνδρα με τα Βίλια έγινε ουσιαστικά μια χωάνη. Παλιά ήταν χωάνη, ήταν χαράδρα και μετά έγινε δρόμος. Λοιπόν, το νερό πέρασε μέσα από την παλιά χαράδρα και τον νυν δρόμο και με μεγάλη ταχύτητα, με πολύ μεγάλη ορμή, έπεσε πάνω στην περιοχή αυτή που σας είπα είναι βιομηχανική, συν κατοικίες της Μάνδρας και της περιοχής της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαραίων. Έστω και εκ των υστέρων θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί μέτρα για να μην είχαμε αυτές τις απώλειες.
Εννοείται αφού του ξέσπασε η Τώρα γνωρίζουμε έγινε καταιγίδα. Η καταστροφή. Εκ των υστέρων, μπορείτε να μας πείτε αν θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για να έχει αποφευχθεί αυτή η τραγωδία. Θα μπορούσαν διαχρονικά να έχουν ληφθεί μέτρα, θα μπορούσαν να μην έχουν φραχτεί οι χαράδρες αλλά ακόμη και τα χαντάκια. Θα μπορούσε να έχει ληφθεί μέρημνα για, το δάσος της περιοχής, γιατί ξέρετε όπου ένα δάσος καίγεται ή όπου ένα δάσος δεν υπάρχει, εκεί πλέον το νερό βρίσκει πολλές διεξόδους. Εμείς όμως σε αυτή τη φάση κοιτάζουμε το να σωθούν οι άνθρωποι και να σωθεί ό,τι είναι δυνατό και από τον υλικό πλούτο, από τις περιουσίες των ανθρώπων. Mm-hmm. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο και τον καθηγητή γεωλογίας, τον κύριο Παπανικολάου. Θα ήθελα, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, να κάνουμε και μια ειδική μνήμα στους ανθρώπους που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και είναι βεβαίως οι πυροσβέστες, είναι οι αστυνομικοί, είναι οι άνθρωποι των ΕΚΑΒ. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν μάχη? Κυρία Αναγνωστοπούλου, οι άνθρωποι αυτοί αγωνίζονται με τέτοια αυτοθυσία που χθες το πρωί τους βρήκα στην πιο επικίνδυνη περιοχή, σε αυτή τη Χωάνη, στο δρόμο που σας είπα πριν, να υπερβάλλουν τον εαυτό τους και να μην ενδιαφέρονται για τον κίνδυνο που ερχόταν. Και ερχόταν ο χύμαρος των νερών. Αναγκάστηκα εγώ να τους πω να φύγουν από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί κινδύνευαν οι ίδιοι. Λοιπόν, κινδυνεύουν κάθε στιγμή, παραβλέπουν τον κίνδυνο σε πολλές περιπτώσεις και τους βλέπετε τώρα το βράδυ αγωνίζονται για να σώσουν ανθρώπους, να βρουν ίσως ανθρώπους που έχουν χαθεί και να σώσουν και να βοηθήσουν στις περιουσίες. Ό,τι βοήθεια χρειάζονται οι άνθρωποι και οι Δήμοι, τους το είπαμε και τους το λέμε συνέχεια, να απευθύνονται στο συντονιστικό όργανο που έχει δημιουργηθεί όποια ώρα του 24ωρου, προκειμένου να πάρουν τη βοήθεια που μπορούμε από την πυροσβεστική ή από την αστυνομία. Και θέλω να αναφερθώ και στους άλλους οι οποίοι δουλεύουν στην περιοχή, στα άλλα σώματα. Οι αστυνομικοί οι οποίοι είχαν διατεθεί για τα ζητήματα του Πολυτεχνείου, της αυριανής επαιτίου του Πολυτεχνείου, έχουν αποδεσμευτεί και έχουν ενισχύσει την επιτήρηση της περιοχής, ώστε να μην κάποιοι επιτίδοι κλέψουν πράγματα από τις περιουσίες των ανθρώπων. Τώρα, Υπουργέ, αύριο είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τι μέτρα έχετε λάβει ώστε να προφυλάξετε την πορεία και να ζήσουμε μια ήρεμη νύχτα? Έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα προκειμένου να μην εκμεταλλευτούν κάποιοι την επέτειο. Αυτή είναι επέτειο που είναι επέτειος αγώνα για τη δημοκρατία. Και στη διάρκεια αυτής της επετείου κανένας δεν έχει το δικαίωμα ούτε να το παίζει πορτιέρης των χώρων του αγώνα, ούτε να μονοπολεί αυτούς τους αγώνες. Είναι αγώνες που εκφράζουν το σύνολο των δημοκρατικών ανθρώπων που αγωνίστηκαν αυτή την περίοδο, αλλά και απαγωνίζονται κάθε περίοδο, σε κάθε τόπο και σήμερα. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει την τιμή που θέλουν να δώσουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτούς που αγωνίστηκαν, που έχησαν το αίμα τους και που συνεχίζουν να αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να αφήσουν, να αναβάλουν στην άκρη τις αντιλήψεις μονοπωλίου των αγώνων και να αφήσουν τον πολύ τον κόσμο, γιατί μόνο με τους μαζικούς αγώνες γιορτάζεται και τιμάται η δημοκρατία. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν εδώ κοντά μας στο στούντιο και εύχομαι καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τραγωδία στη Δυτική Αττική. Τα μπαζωμένα ρέματα, οι καμένες εκτάσεις που δεν